Ελπιδοφόρο ξεκίνημα κατέγραψε η νέα χρονιά για την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, καθώς βγαίνει από την οικονομική ομοιρία, η οποία μετρά 6 χρόνια λόγω της δέσμευσης του άφημη της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, υπόθεση που είχε αποκαλύψει το 2016 η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς την εφορία, προκειμένου να γίνει η άρση της δέσμευσης του άφημη της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία είχε τα χέρια της δεμένα σε καθημερινή βάση. Δόξα τω Θεώ, κάτι όμορφο και ελπιδοφόρο που προέκυψε με την ανατολή του καινούριου χρόνου είναι η είδηση ότι αυτό που κι εσείς κατονομάσατε ως ομοιρία της τοπικής μας εκκλησίας, της Αρχιεπισκοπής μας, που ήταν η δέσμευση του άφημή της με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έληξε επιτέλους. Δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι η Εκκλησία μας είχε δίκιο, ότι δεν φωνάζαμε χωρίς λόγο. Το θέμα του άφημη της Αρχιεπισκοπής Κρήτης ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούσαν και το Δήμο Ηρακλείου και προφανώς την ίδια την Αρχιεπισκοπή. Σοφά, ο Δήμαρχος και ο Αρχιεπίσκοπος πριν από μερικούς μήνες πήραν την απόφαση να ξαναδούν το ζήτημα από την αρχή, εν ώψη και μιας απόφασης δικαστικής που έβαζε νέα δεδομένα στο ζήτημα. Μετά από πολλή δουλειά, καταλήξαμε στο ότι πράγματι έπρεπε να επανυπολογιστεί η εισφορά σε χρήμα της Αρχιεπισκοπής και δρομολογήθηκε η άρση των δεσμεύσεων που είχαν επιβληθεί στο άφημί. Όπως είναι γνωστό, η οικονομική εκκρεμότητα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης προς τον Δήμο άγγιζε μαζί με τις προσαυξήσεις το 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο της πληρωμής της εισφοράς σε χρήμα από την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Αποκαθίσατε έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλάνιζε την Αρχιεπισκοπή κυρίως αλλά και το Δήμο Ηρακλείου. Δεν ζήτησα ούτε καμιά απαλλαγή, ούτε καμιά ελάφρυνση, ούτε κάτι που δεν το δικαιούται η Εκκλησία. Απλά ζήτησα το αυτονόητο. Να της αναγνωριστεί το κοινοφελές του χαρακτήρα των κτηρίων αυτών τα οποία είχαν αναγκαστική εισφορά γης και χρήματος που δεν την όφυλαν και κατά λάθος, όπως όλοι ομολογούν είχε συμβεί, για να εμφανίζεται ότι οφείλει η Εκκλησία κάτι που δεν το όφυλε ποτέ. Οι σχέσεις Δήμου Ηρακλείου και Αρχιεπισκοπής Κρήτης μπαίνουν πλέον σε νέες βάσεις, καθώς κλείνει οριστικά το επίμαχο ζήτημα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης να εκφράζει την ικανοποίησή του. Και ευγνωμονώ όσους έσκυψαν στο πρόβλημα, όσους το είδαν, το Δήμαρχό μας, τους περί αυτών ανθρώπους. Επόμενο στόχο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, η σύσταση επιτροπής για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Θα δούμε τι έχουμε, τι οφείλεται πραγματικά, τι χρειάζονται για τις νομιμοποιήσεις και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, ενοικιάζοντας ή και ακόμα εκποιώντας τα για να γίνουν άλλα έργα, για να γίνει η συντήρηση αυτών που έχει η Εκκλησία, για να μπορούμε να έχουμε ένα ταμείο που να βοηθάει στις κρίσεις, στις έκτακτες, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν είναι λίγοι, που δραστηριοποιούν το κατόφλι της Αρχιεπισκοπής και ζητούν μια βοήθεια.